Καλώς τον. Όπως καταλάβατε, στο μάτι Φασουλής είναι στον καναπέ. Τι γίνεται? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Σκεφτόμουν την τελευταία φορά που ήρθες, γιατί ψάχνοντας ήταν. Όχι, Χριστούγεννα, Πάσχα. Γιορτή ήταν πάλι, ναι. Ναι, Πάσχα. Ήταν Μάιος δηλαδή. Ναι, δεν είναι και πολύ. Δεν είσαι πολύ καιρό. Ναι, αλλά είχες μια παράσταση που έπαιζε όλο το καλοκαίρι και τώρα είσαι μια καινούργια παράσταση. Πού θα το πεις? Θα παίζω και μόνο, ναι, εδώ. Διακοπές έκανες? Έκανα τρεις εβδομάδες. Σου φτάνει? Πρώτη φορά έκανα τρεις εβδομάδες. Συνήθως κάνω ένα μήνα. 1,5. Α, ναι. Πρώτη φορά έκανα 3 εβδομάδες γιατί παίζαμε το καλοκαίρι, έπρεπε να γυρίσω πίσω. Αλλά επειδή πάντα δουλεύω πολύ, κανονίζω ένας μήνας να είναι εντελώς δικός μου, για να μην σου πω 1,5, που δεν κάνω τίποτα. Θα μπορούσες τίποτα. Όμως ναι, ναι, να σκηνοθετείς μόνο, αλλά παίζεις κιόλας. Θέλω να παίζω, μ' αρέσει. Ναι. Όποτε, μ' αρέσει δηλαδή, γιατί ναι, είναι και τώρα 2 χρόνια δεν έπαιζα. Σκηνοθέτησα τους Βρικόλα και στο Εθνικό, δεν έπαιζα. Ναι, αλλά το καλοκαίρι του δώσατε και κατάλαβα. Ναι, ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Μ' άρεσε με πολύ. Με τόσο μεγάλο θίασο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τόσους πολλούς ανθρώπους. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Αν και από τους πολλούς ανθρώπους το έχω συνηθίσει. Δηλαδή, ναι, μετά από μια ορισμένη ηλικία, όλο μεγάλα θεάματα. Δηλαδή, μετά το Βήρα της Άγκυρες, έκανα όλο μεγάλα θεάματα. Ναι. Τα οποία ποτέ δεν τα είχα. Είναι εύκολο να τους διαχειριστείς όλους τους ανθρώπους? Γιατί όλοι στα μάτια θα φωνάζανε. Βάλες όλα αυτά στην εξίσωση και το εγώ κάποιον. Καλά, ναι, πολύ γνωστό. Και όλοι πρωταγωνιστές, έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ κοιτάζω από τις πρώτες πρόβες το θέμα να έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Mm. Να έχει στρώσει δηλαδή. Και αν υποτιμήσεις τον εαυτό σου ως πρωταγωνιστής, βλέπεις ότι και οι άλλοι κάνουν πίσω. Ναι, σωστό. Δηλαδή, αν εσύ κάνεις το πρώτο βήμα και δεν διεκδικείς τίποτα παρά μόνο τα αυτονόητα, αρχίζουν όλοι οι άλλοι να το σκέφτονται έτσι. Γιατί όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός από τον πρώτο, δεν θα υπάρχει και από τον τελευταίο. Ναι, ναι, αλλά σκέφτονται πάντα έτσι. Γιατί έχεις, φαντάζομαι, δει και μεγάλα εγώ. Τα ψιλοκαταφέρνω. Ναι, μπράβο. Ναι, τα ψιλοκαταφέρνω. Τι ψιλοκαταφέρνω. Ποιος είναι ο τρόπος σου, ας πούμε? Κοίτα, εγώ στην αρχή των προβών δεν κάνω πρόβες. Γνωριζόμαστε. Μάλιστα. Ακόμα και αν γνωρίζεστε. Ακόμα και αν γνωριζόμαστε. Ναι. Λέμε ιστορίες. Αλλά τις λέμε από σπόντα, ότι δεν λέμε θα κάτσουμε με ιστορίες. Πιάνω από μία ατάκα και σιγά σιγά το πάω στο προσωπικά του καθενός. Αρχίζουμε από το κλασικό τι τρώμε σήμερα, τι αρέσει τον ένα, τι αρέσει τον άλλον. Και πάμε και στον έρωτα, ας πούμε, πώς και στην πολιτική και στο ένα και στο άλλο. Πρέπει να σου πω ότι αρχίζω σε 3-4 μέρες, μέχρι και εγώ λέω πράγματα που δεν τα είχα πει ποτέ. Γιατί υπάρχουν πάντα πράγματα που δεν έχεις πει ποτέ. Ναι, ακόμη και με τους φίλους σου 20 χρόνια. Ναι, έχεις δίκιο. Και με τον εαυτό σου. Σου έρχεται μια εικόνα και λες, αυτό πώς δεν το θυμόμουν ότι είχε γίνει. Λοιπόν, έτσι δημιουργείται δηλαδή μια παρέα. Μια ατμόσφαιρα. Μου έχουν τύχει και φορές που ένας μπορούσε να το χαλάσει όλο αυτό. Δεν είναι πολλές. Δεν είναι πολλές. Μπράβο, μπράβο. Έχεις βρει τον τρόπο να το διαχειρίζεσαι. Γιατί λοιπόν. Ήστερα... είναι και απλό. Είσαι υποχρεωμένος να αγαπάς τους ηθοποιούς όταν δουλεύεις μαζί τους. Βέβαια, ναι. Όπως αγαπάς τους ρόλους. Ακόμα και έναν δολοφόνο. Αν είναι να τον παίξεις, θα βρεις έναν τρόπο να τον αγαπήσεις, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το κάνεις. Σταμάτη, είχες ποτέ πρόβλημα παίζοντας ως άνθρωπος επιθεώρησης τόσα χρόνια? Είχες ποτέ θέμα? Με την εξουσία. Όχι. Η επιθεώρηση τη δουλειά της είναι. Ναι, γι' αυτό λέω ανήθεια. Να εννοείται να γελάει και να σατυρίζει με την εξουσία. Αλλά είχες ποτέ θέμα παρεξηγήσεων? Πολύ λίγες φορές. Ελάχιστες. Ναι. Επιθεώρηση να παίξω 30 χρόνια. Ναι. Αλλά στο Παλάσι έπαιζα θεάματα πάλι με πάρα πολύ κόσμο και μουσικά θεάματα, τα οποία πρέπει να σου πω ότι στην αρχή της καριέρας μου δεν τα εκτιμούσα και πάρα πολύ. Και είχαμε πάει στη δεκαετία του 80 με την Αλίκη στο Λονδίνο. Και πήγαινε σε musical και εγώ δεν πήγαινα. Και άρχισε να μου λέει: μα έλα, παιδί μου, μια φορά. Δεν πειράζει. Έλα, δεν θα πάθεις τίποτα. Και τι, βαριόσουν? Βαριόμουν. Ναι. Βαριόμουν φοβερά. Γιατί από τα musical στο σινεμά δεν ξέρω τι είχα πάθει. Βαριόμουν. Ναι, ναι. Και μια μέρα πήγαμε και είδαμε το Sunset Boulevard και ενθουσιάστηκα. Όχι, την Εβίτα στη Νέα Υόρκη. Την Εβίτα. Με την Πάτη Λουπόνε. Πάτη τη λατρεύω αυτή. Ναι, καταπληκτική, καταπληκτική. Και σε μια σκηνοθεσία υπέροχη του Χάρολ Πρίνς. Γιατί το ξαναείδα και αλλού, τίποτα. Και έμεινα και μου λέει, το ξέρεις ότι θα κάνεις, θα ασχοληθείς με τα μιούζικα. Λοιπόν, έλα να τα βλέπεις. Εγώ δεν έδωσα σημασία, αλλά τελικά ανέβασα γύρω στα 10. Ναι.
Από τώρα όμως φέτος άλλο πράγμα. Ναι. Κοίταξε, μετά το μουσικό θέαμα. Μετά το μουσικό θέαμα το καλοκαιρινό ήθελα λίγο πιο ζεστά. Ναι. Και να σου πω, δεν θα έπαιζα, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο ρόλος. Έχω να παίξω τέτοια πράγματα από το 93 στο Βεάκι που παίζαμε το. Μάνα μητέρα μαμά, ναι. Δάφνες και πικροδάφνες μέχρι και τσιφόρο. Τι είναι αυτό τώρα με τον κύριο Παντελή, αριστερά και δεξιά. Και είναι και ένα έργο που βλέπω σαν κελάρι του Γιαννακόπουλου. Ναι, σαν ναι. Κελάρι. Του 40 κάτι. 46. Ναι, για τα Δεκεμβριανά. Όχι, ποτέ. Αυτό... ποτέ. Ήταν, ίσως ήταν ναι. Και λίγο επικίνδυνο στην αρχή να παιχτεί, γιατί ένα έργο που αναφέρεται με πολύ κομικό τρόπο, αλλά και ανθρώπινο συγχρόνως, σε σκοτεινές περιόδους, όπως ήταν τα Δεκεμβριανά, ή όπως ήταν, έχει την απελευθέρωση, έχει τα Δεκεμβριανά και μετά... Και τον Εμφύλιο. Όχι, δεν φτάνει στον Εμφύλιο. Ο Εμφύλιος είναι το 46. Αυτό τελειώνει με τη συνθήκη της Βάρκης. Δηλαδή, μόλις τελειώνει αυτή η ιστορία, πριν αρχίσει ο Εμφύλιος. Αλλά, ξέρεις, θεωρείται ταμπού να ασχοληθείς με ένα τόσο σοβαρό θέμα, κομικά. Βέβαια, όταν συμβαίνει έξω, δηλαδή όταν οι Monty Python κάνανε την προφήτης που αστευόντουσαν με τον Χριστό και αυτά, θυμάστε τι γινόταν, δεν είπε κανείς τίποτα. Ναι, αλλά για να έχουμε φτάσει το 2024 και να μην είχε ανέβει... Ναι, περίεργο είναι. Καλά, μπορεί να κάπου παιδιά καμιά φορά είναι. Φεύγουν. Εν τω μεταξύ, ξανά τάκα υπάρχει, έχω διαβάσει τίτλους, ας πούμε, το δίλημα του κ. Παντελή. Ναι. Δηλαδή, όχι, και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει ολόκληρη εκστρατεία εναντίον των κ. Παντελίδων και των κ. Παντελίδων. Δηλαδή από εκεί είναι ο κ. Παντελή. Και είναι και ένα παρεξηγημένο, μια παρεξηγημένη έννοια ο κ. Παντελή. Γιατί ξέρετε, λέμε οι κ. Παντελίδες, αυτοί βγάζουν κυβέρνηση. Κυβέρνηση δεν βγάζουν αυτοί οι οποίοι είναι στρατευμένοι και που ξέρουν, γιατί αυτοί θα ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν και αυτό που ασχολούνται και που είναι αφιερωμένοι σε όλη τους τη ζωή. Συγνώμη, θα ψηφίσουν αυτό. Τώρα που το λες, και το καλοκαίρι δεν ανέφερε τον κ. Παντελή. Ναι, βεβαίως. Επειδή ήξερε ότι θα παίξει το έργο από εκεί. Όχι, επειδή τον ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια. Οι κ. Παντελίδες και οι κ. Παντελίδες. Μα οι κ. Παντελίδες. Τους υποτιμάς από την άλλη μεριά χωρίς αυτούς που είναι η μετακίνηση, ο μετακινούμενος εκλογικός πληθυσμός, χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Και ειδικά τέτοιο με τέτοιο νούμερο που έχει φτάσει πια. Ναι. Δηλαδή, πώς θα κάνεις κυβέρνηση χωρίς αυτούς. Μπορεί το έργο αυτό και να χάθηκε κάπου. Να χάθηκε εννοώ. Να ξεχάστηκε. Εγώ δεν το ήξερα. Χάθηκε. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μου είπε ότι το είχε βρει ο Ιεροκλής και ήταν να το κάνουν κάπου στο ραδιόφωνο, δεν το κάνανε. Εγώ ζήτησα από τον κυρία Σακελάριο, ζήτησα. Το «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Μου φάνηκε λίγο αδύναμο. Της είπα μάλλον όχι, γιατί ήθελα να παίξω ένα σακελαρό, ήθελα να παίξω έναν Έλληνα. Έτσι όπως τον έχω ζήσει εγώ τον Έλληνα και πώς τον έχουμε ζήσει όλοι και που δεν τον καταδέχεται κανείς τώρα. Αχ, αυτό που λες πολύ πικρό. Δεν τον καταδέχεται κανείς. Δεν τον καταδέχεται κανείς. Κάνουμε όλοι ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε Έλληνες Ευρωπαίοι. Αλλά Έλληνες, δηλαδή έχουμε χαρακτηριστικά. Σχεδόν έχουμε χάσει και τον τόνο της ομιλίας μας. Δεν είναι περίεργο δηλαδή... όμως, γιατί οι ελληνικές ταινίες ζουν μια δεύτερη νεότητα στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, όπου προβάλλονται. Αλλά θέλουμε να μας αρέσουν και να ξεχωρίζουμε. Είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Πάντως, επειδή το έψαχνα λίγο το έργο, έχει ανέβει στην Κοζάνη. Πρόσφατα. Έχει ανέβει στην Κοζάνη από τέτοιο, από ένα βράδυ τεχνικό. Ναι. Το βρήκαν οι άνθρωποι όμως. Λοιπόν, η κυρία Σακελάριο μου είπε, υπάρχει ένα άλλο έργο, δες το. Και ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα. Πρώτα με τον τρόπο γραφής που είναι μια κωμωδία ξεκαρδιστική και δεύτερον με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή τον Μεσαίο, που δέχεται χτυπήματα και από δεξιά και από αριστερά, που πολλές φορές αναγκάζεται να γίνει χαμελέον πολιτικά για να σώσει το τομάρι του και από την άλλη μεριά μια ζωή την οποία πρέπει να υπερασπιστεί. Και αυτό ότι με έχετε ανάγκη και δεν το ξέρετε. Με έχετε ανάγκη και δεν το ξέρετε. Άρα στο έργο γελάς κατά βάση. Μόνο. Α, ναι, μόνο. Κομμωδία είναι. Μόνο. Υπάρχουν και δύο-τρεις στιγμές που... Ναι. Εγώ πάντα βρίσκω μέσα στην κομμωδία πράγματα που είναι πολύ συγκινητικά και όπως βρίσκω πάντα στο δράμα πράγματα που είναι αρκετά κομικά. Όπου πολύ ακριβή τέχνη είναι αυτή. Μπορεί να φέρει αντιδράσεις. Θα έλεγες. Λες, μακάρι. Όχι, ρωτάω. Α, δεν τις φοβάσαι. Όχι, δεν νομίζω θα φέρει αντιδράσεις. Αλλά δυστυχώς όταν φέρνει κάτι αντιδράσεις, φέρνει και κόσμο. Ναι. Ελπίζω να έρθει ο κόσμος χωρίς αντιδράσεις. Όχι, εντάξει. Σε σένα έρχονται, δεν έχεις πια μετά από τόσα χρόνια μια σιγουριά. Όχι. Ότι θα έρθουνε. Όχι. Όχι, δεν έχω. Όχι.
Δηλαδή... Αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος. Και παρά τις... Ακόμα και την ίδια, την ίδια στιγμή. Έχω παίξει έργα που στην αρχή έχουν πάει άπατα και μετά από τρεις μήνες έγινε χαμός. Γιατί πιστεύεις. Τόσα χρόνια, δεκαετίες. Δεν το έχεις αποκωδικοποιήσει. Αν ήταν, θα έκανα μόνο επιτυχίες, όπως όλοι μας. Ναι, σωστά. Δεν μπορείς, παιδιά, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις. Δεν μπορεί να θερμόμετρο στον κόσμο δεν μπορεί να βάλεις. Ναι. Πάντως έλεγες πριν για. Δεν ξέρω, το πούμε στον αέρα πριν ξεκινήσει η κοπή. Για μόδες και εποχές στο θέατρο. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν ανέβαιναν ελληνικά όταν έργα. Όταν άρχισα να ανεβάζω το 93 στο ΒΕΑΚΙ νεοελληνικά έργα, αρχίζοντας με τον Τζιφόρο, η Γαμπρή της Ευτυχίας, είπαν όλοι οι παραγωγοί: καλά, αυτός είναι ηλίθιος, θα πάει άπατος. Ποιος ανεβάζει Τζιφόρο πια. Mm. Για 4 χρόνια ανέβασα Τζιφόρο διαλεγμένο και Χαΐδη, Παντελή, Χόρν. Και το πρώτο έργο των παιδιών, τον ρέπ από Θανασίου τους Μπαμπάδες τότε που έγινε χαμός. Ναι, ναι. Και από τότε άρχισε αυτό να γίνεται μόδα και γι' αυτό έφυγα. Δηλαδή ανέβασα για τελευταία φορά το 2000 το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Ναι. Και είπα ας φύγω εγώ, ας το κάνουν οι άλλοι. Τώρα που ξέφτησαν, το κάνανε, λέω να ξαναρχίσω λίγο. Εσένα, να ξαναπαίξω αυτό τον Έλληνα που μου αρέσει πάρα πολύ. Σου αρέσουν αυτά τα... Πώς λέγονται αυτά τα έργα τώρα, που καταγράφουν μια εποχή και... Οι ηθογραφίες, ας το πούμε, αλλά με την καλή έννοια, ναι. Θες τον Έλληνα να αναλύεις. Ναι. Ωραία. Ναι. Μιας και θέλεις να τον αναλύεις μέσα από τα κείμενα των άλλων. Θέλα, ναι. Να μας τον αναλύσεις και τώρα. Τι εποχή... Τον νεοέλληνα, ας πούμε. Ναι, σε τι εποχή ζούμε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουν χωριστεί σε κάστες τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα έχουν σε ηλικιακές, πρώτα-πρώτα. Δηλαδή με πρωταγωνίστρια την ηλικία των 18 ή 16 με 25 που αλλάζει τα πράγματα εντελώς, που δεν μπορείς να την πιάσεις, είναι σαν υδράργυρος. Δηλαδή θυμάμαι υπήρχε μια φράση το καλοκαίρι που λέει αυτός είναι ντελούλου και ένα νούμερο που το είχαμε γράψει, το είχε γράψει δηλαδή η Ζουμπουλάκη, η Μανίνα, η φίλη μου και που μετά το είχα επεξεργαστεί κι εγώ και της είπε η κόρη της, αν ακούσω ντελούλου, εγώ θα φύγω. Αυτά είναι ένα παράδειγμα. Ότι έχει ξεπεραστεί. Έχει ξεπεραστεί. Έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή η γλώσσα πια. Ναι, μέχρι να το γράψει η Μανίνα είχε φύγει. Με μεγάλη ταχύτητα. Ναι, ναι. Μέχρι να το γράψει, επειδή το έχει ακούσει από την κόρη της και το γιο της, της είπαν ότι δεν θα έρθουμε γιατί αυτό έχει ξεπεραστεί. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη γενιά δεν μπορούμε να την πιάσουμε ακριβώς. Mm-hmm. Ούτε μπορούμε να πιάσουμε αυτό που λένε τη βία της, η στρατηγλώσσα της που αλλάζει, όπως είπαμε, κάθε δευτερόλεπτο, αλλά και τη συμπεριφορά τους. Δεν την καταλαβαίνω και συγχρόνως την κατανοώ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ κάπου μέσα μου το δικαιολογώ, απ' την άλλη μου φαίνεται τόσο άγριο, τόσο απάνθρωπο, τόσο αποτρόπιο. Και μην πούμε για αυτά που λένε, για τη βία στην τηλεόραση και τι βλέπουν γι' αυτό το κάνουν. Γιατί διάβασα κάπου και ήταν πάρα πολύ ωραίο και μέσα στο κέντρο δηλαδή της υπόθεσης, ότι στα σύνορα του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν διάφορα χωριά, πόλεις, που βλέπουν τα ίδια σύριαλ. Τα αμερικάνικα σύριαλ που ο φόνος πάει και έρχεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, η εγκληματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τεράστια σε αυτά τα χωριά. Στον Καναδά δεν υπάρχει καν. Που τους χωρίζει 10 χιλιόμετρα. Ούτε καν. Ένα χιλιόμετρο. Ένα χιλιόμετρο. Και που έχουν το ίδιο κλίμα. Την ίδια θρησκεία. Είναι προτεστάντες, είναι όλοι, ίδιες δουλειές, ίδια πράγματα. Και όμως, δηλαδή είναι και στο DNA του πράγματος, δεν είναι μόνο ο περίγυρος. Αυτό που τα δίνει, ρίχνουμε όλα στον περίγυρο. Δεν είναι. Είναι απαραίτητο ο περίγυρος να είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Αλλά κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο. Είναι το μισό, για να μην πω το 40%. Γυρίζοντας σε σένα στη γενιά 18-25. Θυμάσαι πώς ήσασταν εσείς 18-25. Εντελώς δεν ήταν μια άλλη. Ήταν όμως μια γενιά γρήγορη, με δική της γλώσσα, με ταχύτητες που δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Έκανε ένα άλμα. Ναι. Αλλά μετά το άλμα αυτό δεν ακολούθησαν και άλλα. Έμεινε μια στασιμότητα. Εμείς είμαστε η γενιά της πριν και λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Ναι. Και έβλεπες λοιπόν ότι με τη μεταπολίτευση σταθεροποιήθηκε ένα στυλ. Ας το πούμε έτσι, γιατί δεν ήταν ουσία, ήταν ψευδοσυνείδηση. Ένα στυλ ψευδοεπαναστατικό, κατά τη γνώμη μου. Αν το πάρουμε και στο θέατρο, δηλαδή, δεν έχει παιχτεί τόσο σμπρέχτ
σε αυτή το 74-80, όσο παίχτηκε στην Ελλάδα, δεν είχε παίχτη πουθενά. Σε όλα, μέχρι όλα τα χωριά, τα διπεθέ και αυτά ανεβάζανε Μπρέχτ, που είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας, πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας. Από την άλλη μεριά, ένας συγγραφέας που απεχθάνεται τους κουλτουριάριδες, για να το πούμε εντός εισαγωγικών, και ήθελε να γράψει για το λαό, και ο λαός τον αρνήθηκε, δεν τον είδε ποτέ, ενώ οι κουλτουριάριδες τον λάτρεψαν. Υπάρχει λοιπόν μια διάσταση. Ζούσαμε μια τέτοια εποχή. Μια τέτοια εποχή που φρόντιζε για την εμφάνισή της να είναι επαναστατική, αλλά επαναστατική δεν ήταν. Βολευτήκανε πάρα πολλά. Πάρα ναι, υπάρχει πολύ. Αυτή η γενικά. Και βολευτήκαμε και πάρα πολύ μετά το 1974, ειδικά στη δεκαετία του 80 που. Και είστε ακόμα. Ήτανε. Ναι. Ακόμα. Όχι. Δεν είναι με τον ίδιο τρόπο. Όχι, γιατί τότε, δηλαδή, όλοι μας φερθήκαμε μετά το 80 και ειδικά στο 90, όλη η Ελλάδα φέρθηκε λίγο αρχοντοχωριάτικα, λίγο βλαχομπαρόκ, λίγο βαγνεροκολοκοτρονέικα. Δεν ήταν μόνο τα λεφτά, ήταν και η αισθητική. Αν έμεινε κάτι από τη δικτατορία στην αρχή, ήταν μια αισθητική του καψιμί, και αυτό ήταν μια αισθητική που ενοχλούσε τον ίδιο τον εαυτό που την έφερε. Δεν το κατάλαβα τώρα. Περίμενε. Αυτή η αισθητική του καψιμί που λανσάρισε η Χούντα, δηλαδή με τις πολεμική αιρετή των Ελλήνων και αυτά που ήταν φοίνικες και διάφορα τέτοια πράγματα, και η επιστροφή στην αρχαιότητα με έναν τρόπο που πήγε να το κάνει και ο Καμένος τώρα και δεν του βγήκε. Ναι, κακή ώρα. Αυτό, από την ενοχή για αυτό φτάσαμε στο άλλο άκρο, στο επαναστατικό και μετά στο νεοπλουτέ. Ναι. Φάγαμε το χαστούκι μετά από την Γκρίση, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή σαν πραγματοποίηση των ονείρων, υποτίθεται γενεών, διαψεύθηκε. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήρθε μόνος. Καλά, και το ΠΑΣΟΚ έτσι ήρθε, το 81. Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ, ξέρεις, ενώ είχε και πολύ χυδαία πράγματα, απ' την άλλη μεριά κοινωνικά έκανε άλματα. Δηλαδή, ότι κατήργησε την Πρίκα, έβαλε τη θέση της γυναίκας εκεί που την έβαλε, πάψαμε να φοβόμαστε τον χωροφύλακα, έκανε το αυτόματο διαζύγιο. Δηλαδή, στα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, έκανε πολύ σημαντικά πράγματα και μετά ξέπεσε σε έναν αυριανισμό που νομίζω ότι αυτό πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Από όλες αυτές τις περιόδους, υποκριτικές ποιες ήταν? Νομίζω το νεοπλουτέ μας τέριαξε. Δεν ήταν υποκριτικό, το ζήσαμε. Ναι. Μας άρεσε. Ναι, μόνο που το υπερβάλαμε και αυτό πάρα πολύ, βρε παιδί μου. Ναι. Το υπερβάλαμε, θυμάμαι, το παιδί μιας φίλης μου, τότε που γινόντουσαν, ότι έρχονταν μερικά γαλάκια εδώ και κάτι ελληνάκια. Ανταλλαγές. Ανταλλαγές. Και πήγε εκεί και μείνανε τα γαλάκια, γιατί έλεγε ότι Σάββατο αύριο δεν θα πάνε να μας ψωνίσουμε. Γιατί να ψωνίσουμε, γιατί κάθε Σάββατο στην Αθήνα γέμιζε η αγορά με ανθρώπους που ψωνίζανε κάθε Σάββατο. Είναι σαν να προσπαθώ και εγώ να καταλάβω λίγο αυτή την ιστορική ροή όλων αυτών που περιγράφεις, η οποία μας φέρνει στο τώρα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι απαραίτητα ελληνικό, κυρίως ελληνικό, γιατί τα κάναμε και λίγο στην υπερβολή τους όλα. Όλα. Όλα, ναι. Όλα. Όλα. Είναι ίδιο του λαού. Το 80's είχε, τα 80's είχαν σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν το ζήσαμε στα 80's στην υπερβολή. Αρχίσαμε από εκεί. Από το 2000 είμαστε. Ναι, εκεί μετά μας ήρθε στο τέλος και αυτός ο εγκλισμός με την COVID. Και ήρθαμε και... Τώρα που λοιπόν, είμαστε, θα έλεγες. Τώρα λοιπόν αυτό... για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχει κάθε κίνησή σου και την αφετηρία της. Κάθε κίνηση τώρα να είναι αυτός ο άνθρωπος που πέρασε όλα αυτά. Ναι. Σωστά. Ναι. Και να μην κάνεις ότι δεν τα είδες, ούτε όμως ότι είσαι δέσμιος αυτόν. Ναι. Να υπάρχει στην έκφρασή σου και στη ζωή σου ότι τα κάναμε όλα αυτά, αλλά είμαστε και κάτι άλλο. Ναι. Είμαστε και κάτι άλλο. Ό,τι λέμε. Γιατί το λέω, γιατί είσαι πάρα πολύ παρατηρητικός άνθρωπος και παρατηρείς συμπεριφορές, ανθρώπους, πράξεις. Δουλειά μου είναι. Αυτό είναι και δουλειά σου. Αλλά είναι και στη φύση σου. Είμαστε ότι είμαστε. Είμαστε ότι λέμε ή δεν είμαστε κάτι άλλο. Για να σου πω μια κλασική κουβέντα του, πώς θα δεις ένα ρόλο που λέγει ο Στανισλάβσκι. Ναι. Ένας ρόλος είναι αυτός που λέει, αυτά που λέει για τον εαυτό του, με αυτά που λένε οι άλλοι για αυτόν, συν αυτά που κάνει.
αυτή η τριλογία. Δηλαδή, τι λένε για μένα, τι λέω εγώ για μένα και τι κάνω. Γιατί μπορεί να λέω ότι είμαι ένας θαυμάσιος σκηνοθέτης, ναι, και να κάνω κάτι, ναι, κάτι αηδίες. Ναι, ναι, ναι. Και οι άλλοι να λένε για μένα ένα τρίτο, που να λένε είναι έτσι και έτσι και έτσι. Αυτά τα τρία λοιπόν, το τι λέμε εμείς, τι λένε οι άλλοι για μας και το τι κάνουμε, αυτή η συνθαμένη των τριών είναι η ύπαρξή μας. Απλώς καμιά φορά αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε είναι σε πλήρη αντίθεση. Διάσταση. Ναι, ναι, ναι. Σε πλήρη διάσταση. Σιζοφρένεια. Το παρατηρείς αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο υποκρισία. Δεν είναι μόνο υποκρισία. Θέλουμε όλοι και ένα ζωτικό ψεύδος για να ζήσουμε. Ναι. Δηλαδή δεν το κάνεις μόνο για να φερθείς και αλλιώς τους άλλους, το κάνεις για να μπορείς να ζήσεις κι εσείς. Γιατί αν δεις τον εαυτό σου μόνο ως αυτό το κουρέλι που είναι, ως αυτό το ράκος, μπορεί να μην το αντέχεις. Λοιπόν, θέλεις ένα μπαστούνι, θέλεις ένα μπαστούνι ψεύδους για να προχωρήσεις. Αυτό όμως, όταν δεν γίνεται μπαστούνι, αλλά γίνεται υποτίθεται χέρι, σώμα, είναι ή διαστροφή. Ή καμιά φορά, ναι, ναι, είναι διαστροφή, είναι διαστροφή. Και κάποια στιγμή τα αφήνεις αυτό και πας σπίτι σου. Δηλαδή... ναι, πολλοί το έχουν και στο κρεβάτι τους. Ναι, εντάξει. Δηλαδή ζούνε και με αυτό. Γιατί... τώρα τι υπερβολή πιστεύεις ότι γίνεται? Γιατί την υπερβολή... νομίζω ότι τώρα είμαστε αρκετά χαμένοι. Ναι. Είμαστε αρκετά χαμένοι. Επειδή είμαστε σε ένα μετέχνιο, αυτό που νομίζω, λέμε ότι αλλάζουν, ναι, τα πράγματα. Αλλάζουν και δεν τα πράγματα και δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολύ κρίσιμη περίοδος και πολιτικά και παγκόσμια. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτός ο πόλεμος ο οποίος μας φέρνει γύρω-γύρω. Είναι πολιτικά μια στάσιμη κατάσταση. Δεν στείνει τώρα 4 χρόνια, 5, 9 και βρανάς χωρίς αντιπολίτευση. Παρά μόνο να περιμένεις. Είναι αστείο που λέγεις, τελικά πρέπει να κάνει ένα Υπουργείο Αντιπολίτευση για να μπορέσει να προχωρήσει από την κυβέρνηση. Γιατί γεννάει πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ανακοίνωση, μάλλον για εξωγήινη ζωή. Ναι, δεν το άκουσα. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, μάλλον θα ανακοινώσει να ότι κάτι βρήκε. Ότι βρήκε. Καλά, αν τη βρήκε, την έχουμε πατήσει. Λες. Γιατί? Ναι, γιατί θα είναι πολύ πιο έξυπνη από εμάς. Για να φτάσει μέχρι εδώ, θα είναι πολύ πιο έξυπνη. Οπότε βρήκε ίχνος εξωγήινης νοημοσύνης. Και εμείς ακόμα θα συζητάμε νοημοσύνη για το ποια είναι το όριο της σάτιρας. Και θα έρθουν οι εξωγήινοι. Καλά, αυτό είναι. Αυτό. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά. Λοιπόν, δείχνει και το σουρεάλ το πράγμα. Βέβαια σουρεάλ είναι. Ναι. Έχει από τη μία αυτό, από την άλλη λες ότι. Κάπως ο κόσμος μας είναι σουρεαλιστικός. Εντάξει, διαλέγεις τι κοιτάς κάθε μέρα και τι πληροφόρηση καταναλώνεις. Νάντσε, και να μην διαλέξεις εσύ, θα σου έρθει η πληροφορία και θα σε βρει. Μην είσαι τόσο αισιόδοξη, γιατί πολλές φορές κάτι που λες αυτό εγώ δεν το βλέπω, σου έρχεται μπροστά και λες θα το είχα παρατηρήσει. Εγώ έκανα ότι αυτό δεν συμβαίνει. Τι πιστεύεις λοιπόν εσύ, μια και πρέπει να την κάνουμε την κουβέντα, ποια είναι τα όρια της σάτιρας? Δεν έχει όρια η σάτιρα τώρα. Κανένα. Δεν έχει όρια. Ναι. Δεν έχει όρια. Τώρα μην λέμε βλακίες. Mm-hmm. Τα όρια τα βάζεις εσύ, τα βάζεις και το κοινό εκείνη την ώρα. Mm. Και ύστερα πολλές φορές μπορεί να τα βάλει και λάθος. Ξέρεις, όταν ζεις, δεν λέω ότι είμαστε απόγονοι εξαίματος, δεν υπάρχει γραμμή αίματος με τον Αριστοφάνη και όλα αυτά. Αλλά το θεωρούμε δει... όμως και αυτό. Ότι καλά, υπάρχει γραμμή αίματος. Απόγονοι είμαστε, αλλά γραμμή αίματος όχι. Όχι. Μπορεί να μην έχουμε γραμμή αίματος, αλλά έχουμε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή το μητέρα, πατέρα, ξέρεις σημαίνει αυτό. Βλέπουμε το ίδιο φως και βλέπουμε και το ίδιο τοπίο. Αυτή είναι μεγάλη σύνδεση. Και τα ίδια δηλαδή, καλά και τα ίδια κακά. Το φως, το φως και ο ήχος, η γλώσσα, ότι βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε και το ίδιο αίμα. Mm. Έχουμε το ίδιο περιβάλλον ηχητικό και οπτικό. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Άρα λοιπόν, πού σταματάει όταν αυτό? Ο Αριστοφάνης, όταν ο Αριστοφάνης μίλαγε για τον Αλκιβιάδη και τον έλεγε ευρύπροκτο, και στην πρώτη σειρά ήταν ο Αλκιβιάδης και δεν γινόταν κανένα θέμα γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω τώρα εγώ ότι μας ταράζει το ένα. Ύστερα έχει αρχίσει πάρα πολύ αυτό το political correct. Έχει γίνει πια αντετόλ. Έχει γίνει αντισηψία. Είναι σαν να μπαίνει σε εντατική. Ναι, θέλουμε πια... ναι, έχεις... εντάξει, κατανοώ τη δική σου προοπτική. Δεν είναι και το political correct. Δεν βάζει όρια. Σου λέει ότι... μην πληγώνονται μειονότητες και άνθρωποι και βρες ένα άλλο αυτό, τρόπο. Άλλο αυτό. Ένα λεπτό. Μα, αυτό το πιστεύουμε όλοι. Άλλο αυτό και μην πεις τούτο. Μην πεις κίνο, μην πεις άλλο. Άσε μας, αγάπη μου. Ναι, αυτό σου λέει βρες ένα άλλο τρόπο. Άλλο τρόπο διαχείρισης. Υπάρχει στη λογοτεχνία. Όταν θέλουν όμως να μπουν και στη λογοτεχνία, όταν αρχίζουν και σβήνουν συγγραφείς. Όχι, εγώ αυτό δεν συμφωνώ. Δηλαδή, και εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Όταν μπαίνουν στην τέχνη και καθορίζουν πράγματα, ακόμα και τα γάλματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν ότι λέει αυτός ήταν αποικιοκράτης και πρέπει να. Κι όμως, απ' την άλλη μεριά, το ΕΑΤΕΣΑ το θέλουμε σαν μουσείο.
Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η ιστορία. Μπορεί να ήταν απεικιοκράτης, αλλά ήταν, αυτός είναι η ιστορία. Η ιστορία της Αμερικής. Εντάξει, σε ένα μουσείο σου λέει έτσι. Κοιτώντας τα κείμενα, ας πούμε, όχι τώρα για τον κύριο Παντελή που έχει τώρα αυτή την παράσταση, που είναι πιο συγκεκριμένη, ναι. Που και πάλι μπορεί, ηθογραφικά μπορεί να είχε πράγματα τα οποία σήμερα μη στέκουνε. Δεν ξέρω αν είχε. Δεν είχε. Ναι. Ένα πράγμα έκοψα μόνο και έκανα μια διασκευή που δεν το έκανα το έργο σύγχρονο, ναι. Αλλά τον έκανα για το σύγχρονο Έλληνα. Το ίδιο, ναι. Δεν το εξυγχρόνισα, δεν, ναι. Έγινε στο τώρα, δεν έγινε δηλαδή, αλλά το έκανα με ένα τέτοιο τρόπο να γίνει σύγχρονο, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία για τότε δεν τα ξέραμε και χρειαζόταν μια... Έχεις, μπορείς να πεις ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Κάτι που να μπορούμε να... Ας πούμε, η θέση της γυναίκας... Η θέση της γυναίκας είναι ένα θέμα, ναι. Σε όλα αυτά τα η κείμενα. Η θέση της γυναίκας πρέπει να δείχνουμε... Τι ήταν εκείνη την εποχή, αλλά ναι. Να τη δείχνουμε σαν ότι τώρα δεν είναι. Αυτό όχι είναι σαν πολύ τώρα. Είναι πολύ λεπτό. Πολύ ότι λεπτό. Κοιτάξτε, αυτό γινότανε. Ναι. Δεν το προτείνουμε σαν μοντέλο, ναι. Αλλά το προτείνουμε σαν κάτι από το οποίο έχουμε περάσει και το έχουμε ξεπεράσει και νομοθετημένα, ναι. Το έχουμε ξεπεράσει. Ναι. Όχι μόνο, αλλά όχι μόνο θεσμικά αυτό. Δηλαδή, αλλά και στη... Ναι, πολύ δύσκολο. Γιατί εσύ πώς βγάζεις την εκπομπή. Τώρα αυτό θέλω είναι πολύ χειρουργείο. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι όλοι μας, ναι. Στην κάθε δουλειά υπάρχει ένας τρόπος για να λιένεις τα πράγματα χωρίς να τα ευνουχίζεις. Ναι. Άλλο να τα λιένεις και άλλο να τα ευνουχίζεις. Δηλαδή το χαστούκι σε αυτή την εποχή πήγαινε σύννεφο με έναν τρόπο. Ναι. Το κάνεις, θα το κάνεις για το όλο το έργο, αλλά πώς θα... Δεν υπάρχει χαστούκι στο έργο. Στο συγκεκριμένο αλλά υπάρχει όχι. Μια συμπεριφορά... στην υπηρέτρια, που τη λέγαμε, ναι. Τότε υπηρέτρια, για να μην σου πω δούλα. Ναι, εγώ ακούσα, ναι. Το εξής καταπληκτικό. Σωστό. Σε μια φίλη μου, θεία μιας φίλης μου, όταν είμαστε νέοι που πήγαμε να φάμε, και λέω, και τι γινόταν αυτό, κυρία Τάδε. Τώρα δεν μπορώ να σου το πω μπροστά στη δούλα. Και ήταν η κοπέλα που με σερβίριζε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Αυτά τα πράγματα δεν λέγω. Λοιπόν, εδώ η οικιακή βοηθός, για τότε όμως, δούλα και η υπηρέτρια, δεν έχω αφαιρέσει τον τρόπο που τις φέρνουν που είναι σκεός, αλλά έχω βάλει μία σκηνή που αυτή λέει ένα τραγούδι και συγκινούνται πάρα πολύ και αυτοί και οι θέατες. Έχω βάλει τρεις λέξεις που την κάνουν να είναι ένα ποιητικό πρόσωπο και να είναι πολύ καλύτερη από αυτούς που βλέπουμε. Άρα εσύ την έχεις αναδείξει, ναι. Ναι. Άρα σαν προσωπικότητα και όχι ως... Το σκέφτεσαι. Προσπαθείς να είσαι... Αυτό λέω ότι το κάνει σύγχρονο, ναι. Όχι σαν συμπεριφορά, αλλά σαν να ματιά. Το δούνε, σαν ματιά. Σαν ματιά. Ναι, ναι. Σαν ματιά. Και, ναι. Και στην ουσία του πράγματος, τελικά. Δηλαδή, αυτό που λέμε όλο για το political correct, αυτό που κάνεις είναι πιο ουσιαστικό. Να ανοίξω από το να πεις το κόβο, το σβήνω. Το κόβο, δεν θα το έκανα ποτέ. Ναι. Εγώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Επειδή τώρα καταλαβαίνω και με τη woke agenda που λέγονται και με το... Επειδή είναι σαν να παίρνουμε ένα τσουβάλι και να τα βάζουμε όλα μέσα. Δηλαδή. Κόψε το μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι. Ναι, αυτό μου φαίνεται τρελό. Το κόψε και εμένα. Αυτό μου φαίνεται τρελό. Όμως, το να μην προσβάλλω μια κατηγορία ανθρώπων δεν μου φαίνεται τρελό. Θέλω να πω αυτό, επειδή τα βάζουμε όλα εκεί, λέμε, έλα μωρή, υπερβολή είναι το τέτοιο. Δεν είναι υπερβολή. Κοιτάξτε, είναι υπερβολή γιατί είναι καινούριο πράγμα και ό,τι είναι καινούριο έχει ένα φανατισμό. Ο φανατισμός είναι δίπλα στο φασισμό. Δεν έχει μεγάλη. Σε αυτό συμφωνώ. Νομίζω ότι με τον καιρό θέλει το όλο αυτό του. Θα μαλακώσει. Όλο αυτό θα μαλακώσει. Αλλά για να μαλακώσει χρειάζεται και μια αντίθετη άποψη. Γιατί αν είμαστε όλοι υπέρ, όλοι υπέρ, αυτό το πράγμα θα γίνει σαν τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ δεν θα έχει, χρειάζεται λοιπόν και αντιπολίτευση. Δεν θα έχει αντιπολίτευση. Ναι. Ναι. Θα γίνει ναι. 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 Εσείς το καλοκαίρι με τα κείμενα της επιθεώρησης, τα καλοκαιρινά, πες άστο το. Την είδα την επιθεώρηση, δεν αισθάνθηκα πουθενά άβολα. Ναι. Αλλά μέχρι να το δω εγώ, φαντάζομαι δουλέψατε κείμενα, πάρα αυτά, ατάκες, είχατε ιδέες. Πάρα πολύ. Πράγματα που κόψαμε είπατε. Πράγματα, προσθέσαμε πράγματα. Κάποιοι είπατε όχι, κάποιοι είπατε ναι. Ήρθατε αντιμέτωποι με αυτό το θέμα, ναι. Θέλω να πω. Και η Μανίνα που έγραφε. Δεν ήταν και εσύ. Καλό αυτό που ήρθαμε. Γιατί υπάρχει ένα πέλεκη τη δημόσια κατακραυγή, ναι. Από πάνω. Ναι. Το cancel culture που λέμε. Ναι. 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 Το οποίο. Η δημόσια κατακραυγή. Ναι. Το οποίο από την τηλεόραση τουλάχιστον την πρωινή. Κάποια στιγμή έφτασε τα πρωινά να είναι δικαστήρια. Να είναι αίθουσα δικαστηρίου. Δηλαδή είχε μεταφερθεί η Ευελπίδων στις πρωινές εκπομπές. Και ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι άλλο. Ή μόνο δικαστήριο είναι.
Μια σάχλα άφατη. Μια άφατη σάχλα. Εγκεφαλικά μοίρασε η τάδη στην πλάση της Βουλιαγμένη. Αυτό δίπλα στη στυλίτευση ενός... Ναι. Ενός σεξισμού, τέλος πάντων. Ναι, ενός σεξισμού, ενός δολοφόνου, ενός... Η σεξουαλικοποίηση. Εγκεφαλικά μοίρασε η τάδη. Για πες λοιπόν για το κριτήριο με το οποίο... Ναι, φτάσαμε σε αυτό που είδαμε τελικά. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα και άσχημα. Αισθάνθηκα ότι δεν λογοκρινόμουν. Αυτό λογοκρινόμουν. Αυτό λογοκρίνησε, βέβαια. Και ήτανε, δεν ήταν καλό το αίσθημα. Mm. Και σε ένα σημείο είπα: δεν πάνε στο διάλογο όλα. Εγώ θα γράφω αυτό που θέλω. Mm. Και την άλλη μέρα πάλι. Τι ήταν αυτό που έγραψε χθε, για ξαναδέστε το λίγο, γιατί δεν πάμε καλά. Έγινε λοιπόν ένα διάλογο με του δύο σταμάτηδε που έχουμε όλοι μέσα μα, για να μην πω τρει και τέσσερι. Ναι. Γιατί ξέρει, υπάρχει αυτό, βρε παιδί μου. Κουβεντιάζει με τον εαυτό σου και λε να κάνω αυτό ή το άλλο. Να κάνω αυτό ή το άλλο. Λοιπόν, κοιμάσαι και λε: θα κάνω αυτό. Ναι. Και ξυπνά το πρωί και κάνει ένα τρίτο. Το οποίο κανεί. Ποιο είναι αυτό ο τρίτο που έχει. Που αφορά εσέ, που λειτουργεί. Ναι, και πότε βρήκε χώρο, ναι, και πώς ξεπίδησε. Πού βγήκε αυτός, από πού βγήκε και αντί μίλησε αντεμού. Πώς έγινε. Διάβαζα σε μια... Είμαστε όλα αυτά που είμαστε ακούμε. Όλοι. Και είμαστε και πολλοί άνθρωποι. Και πράγματα που φέρουμε και πράγματα που θέλουμε να ξεχνάμε και που έχουμε ξεχάσει και τα έχουμε περάσει. Ναι. Το κακό είναι ότι παίρνουμε αποφάσεις. Ναι. Από όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Ναι. Άλλο για τα ερωτικά μας, τα επαγγελματικά. Ναι, ναι. Διαλέγουμε το μα πιο δυνατό. Και ειδικά στον έρωτα. Ο πιο ευαίσθητος. Ναι. Ναι. Ή αυτό να κάνω ή το άλλο. Να πάρω τηλέφωνο ή να μην πάρω. Και την άλλη μέρα στέλνεις ένα φάξ. Λες με αυτό, εγώ δεν το είχα. Τα πέρασες αυτά στον έρωτα. Μην πας από εκεί. Τα πέρασες στον έρωτα. Δεν τα πέρασα. Τι μιλάω, φίλε. Δεν τα παίρνουν όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι είναι πιο. Δεν ξέρω, επειδή μου λες και έχουν βρει το εγχειρίδιο του σωστού τρόπου. Μπα, μόνο εγχειρίδιο είναι μόνο σωστού τρόπου. Όχι μόνο στα ερωτικά, παντού. Παντού. Ναι. Διάβαζα στην συνέντευξή σου πρόσφατη σχετικά. Μου έκανε εντύπωση, όχι ότι δεν έχω καταλάβει. Έχεις μιλήσει για ανασφάλειες και για όλα, χίλια πιο πράγματα, αλλά έλεγες ότι μπαίνεις σε ένα χώρο τώρα, ο Σταμάτης Φασουλής του σήμερα. Και μέχρι να κάτσεις στο τραπέζι έχει συντρώσει. Πώς θα με δούνε, πώς θα με κρίνουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Πώς θα με κρίνουν. Δεν θέλω ούτε να με δουν ούτε να με κρίνουν. Γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε να με δουν ούτε να με κρίνουν. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γιατί ξέρεις, στη ζωή είναι άλλο. Στη σκηνή ας μπουν και στη μύχια σκέψη μου. Δεν με νοιάζει και ορίστε και φάτε με. Ναι. Αλλά στη ζωή δεν θέλω. Ίσως μου έχουν μείνει και πράγματα από... Επειδή λες ότι σε αυτή την ηλικία, ρε παιδί μου, και με αυτά που έχεις κατορθώσει, θα έπρεπε να σε απασχολεί πολύ λιγότερο η γνώμη των άλλων. Δεν έχω κατορθώσει. Άρα δείχνεις εγώ και εσύ πιο σίγουρος. Και πιο ευάλωτος, πρέπει να σου πω. Ναι, δεν... Ένας φίλος μου χθες μου έφερε... Δεν το περίμενε. Μου έφερε ένα πρόσφατο του Πεσόα και λέω, αυτό είμαι. Αυτό είμαι, που λέει... Με πονούν ακόμα πάρα πολύ οι πληγές από τις μάχες που δεν έδωσα. Α. Ναι. Ό,τι δεν έκανα. Αχ, τα αποθυμένα μας είναι. Ό,τι δεν έκανα. Αυτό με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και όταν περνάνε τα χρόνια και το βλέπεις αυτό, γιατί δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Τώρα τι κάνεις γι' αυτό. Θα το φτιάξεις. Όχι. Τώρα δεν μπορείς ό,τι έγινε, έγινε. Ναι, ναι. Το ζεις. Προλαβαίνεις. Το ζεις, μα δεν είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα εσωτερικής διεργασίας. Ναι, δεν είναι θέμα χρόνου. Μα και τη στιγμή που μερικές φορές κάνουμε το λάθος, ξέρουμε ότι το κάνουμε πολύ λάθος. Καλά. Ξέρουμε ότι αυτό θα το μετανιώσουμε και στο το μέλλον. Και το συνεχίζουμε. Δε, τι είναι, είναι αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό. Ποιος αν δεν το βρήκες εσύ τώρα. Ποιο είναι αυτό. Τι να πω, αν δεν το βρήκες εσύ τώρα, δεν το βρούμε ποτέ. Σκέφτεσαι πολύ, αναλύεις πολύ. Είναι δύσκολο να είσαι στο Μάτι Φασουλή στο μυαλό του. Δεν ξέρω να σκέφτομαι. Σκέφτομαι γρήγορα, αλλά δεν σκέφτομαι πολύ. Ναι. Υπεραναλύεις τα πράγματα. Άντε καλέ. Όχι. Είμαι χειρόναξ. Κάνεις καμιά φορά ότι κάτι δεν το. Ας το να πάει στο καλό. Πολύ. Δεν το κάνω ότι δεν κατάλαβα. Πολλές πολύ. Σταματήσεις. Ας το πάμε παρακάτω. Οι φίλοι που φεύγουν, τι είδα, αφήνουν άλλη πληγή μέσα μας. Δεν λέω μόνο για την Άννα Παναγιωτοπούλου, αλλά και γενικά για ανθρώπους. Είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται τώρα σε μια απάντηση, αλλά η πληγή εκεί είναι χένουσα. Mm. Και όσο και να κάνεις σήμερα, την είδα στον ύπνο μου που λες για την Άννα, που ήταν καιρό να τη δω, ότι πηγαίναμε στην Επίδαυρο, είμαστε στο Λιγουριό, αλλά ήταν αλλιώς στο Λιγουριό, και πηγαίναμε στην Επίδαυρο και λέω φεύγω εγώ, και έλα και δεν ερχόταν.
Και θα έρχονταν με το αυτοκίνητο και λέω πώς θα πάω τώρα χωρίς να με πάρει η Άννα. Και, μετά, και τι θα κάνω και να πάρω τηλέφωνο να δω, αλλά δεν είχα τηλέφωνο. Και βρέθηκε ένα τηλέφωνο από αυτά τα παλιά, ξέρεις, που τα γυρνάμε γκράκα. Δεν την έβρισκα, τελικά δεν ήρθε. Και στην επίδαυρο λέει πεζόταν μια αποτυχία, οπότε καλύτερα ποτέ την είδαμε. Κάτι βλακείς. Ναι. Τώρα, ναι, άρα... Με τι σκέψη ξύπνησες. Με αυτήν. Εννοώ όταν βλέπεις, χάρηκες. Που κάπως δεν της επαφή. Όχι, ξύπνησα με το που είναι, γιατί δεν ήρθε και τα λοιπά. Ναι. Μετά όταν ξύπνησα κατάλαβα που είναι. Αλίμονο, αλίμονο. Όχι, εννοώ και η Άννα, αλλά και άνθρωποι από την πολύ... Σου είπε παιδί, παιδί το δω τώρα, πριν πέντε ώρες, έξι. Σοβαρά. Ναι. Εντάξει, λένε ότι... Την έχεις δει καθόλου, εννοώ στο όνειρο σου. Ναι, πολλές φορές. Α, και με τι αίσθημα σε αυτήν. Δεν την έβλεπα όταν ζούσε και δεν βλεπόμαστε και συχνά, γιατί είχαν αλλάξει ζωές μας και τώρα τελευταία... Όταν την είδα ήταν μία εβδομάδα πριν φύγει. Και δεν ήθελα και που την είδα. Και όταν βλέπει σειρές, δηλαδή τώρα ανοίξει τηλεόραση, θα την πετύχει. Ρε παιδί μου, είχε τις τρεις χάριτες προχθές. Το έχει, βάζει. Ξέρεις ότι στις σειρές. Ως τρίτο πρόσωπο. Ως τρίτο πρόσωπο στις σειρές. Ως ρόλος. Ως ρόλος. Δεν δημιουργεί αυτό που δημιουργεί στο όνειρο. Καθόλου. Ναι. Το θαυμάζω, γελάω πολύ και δεν νοσταλγώ ούτε πέφτει κανένα σύννεφο. Ναι. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την παράσταση. Πάμε λίγο στην παράσταση, λοιπόν. Ναι. Το έργο, πότε λοιπόν, είναι η πρεμιέρα σας? Είναι την Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από τώρα. 23 Οκτώβρη, στο Μικρό Παλάς. Στο Μικρό Παλάς. Ωραία. Η υπόθεση ποια είναι, λοιπόν, του κ. Παντελή? Έχει δύο... παντρεμένος, είχε... Με την Ελένη Καστάνη. Με την Ελένη Καστάνη. Ναι, που τα φύγανε με υπέροχο καλά. Είναι όνειρο η Ελένη. Δεν, η Ελένη δεν έχει μεγαλώσει. Είναι 12, 14 και πολλές φορές την παρεξηγούν. Με όλα αυτά που περιλαμβάνει το. Είναι και στη βιβλία δηλαδή από την. Ναι, γιατί είναι αντιδράσεων 12 χρονών. 12 χρονών. Ναι. Και αυτό είναι και αιτία παρεξήγησης πολλές φορές. Ναι. Γιατί η Ελένη μπορεί να σου πει μια ιστορία να κλάψει και σε τρία λεπτά να ξεκαρδιστεί στο γέλιο. Τη σώζει αυτό. Εγώ τα πάω πολύ καλά μαζί τη. Πάρα πολύ καλά μαζί τη. Και βέβαια, αφού βλέπετε το καλοκαίρι και είστε και τώρα μαζί, προφανώς. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε παντρεμένοι και έχουμε δύο παιδιά. Ο ένας ανήκει στη δεξιά και ο άλλος στην αριστερά. Ναι. Στη μεγάλη σύγκρουση λοιπόν των Δεκεμβριανών, αυτοί που την πληρώνουμε είμαστε οι γονείς. Ναι. Και περισσότερο από όλους εγώ. Ναι. Λοιπόν, είσαι σε μια σύγκρουση μέσα στο σπίτι σου. Είναι σαν να έχει φτιάξει την οικογένεια σου, σαν ένα κύτταρο όλη της Ελλάδας. Ότι και δύο γη μάλλον είναι και λόγω αυτών των διαφωνιών των γιών, αντί να την πληρώσουν, την πληρώνουν τα παιδιά, αλλά περισσότερο την πληρώνει ο μεσαίος. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που θέλει και που θέλει να είναι αμέτωχος. Και συγχρόνως δεν μπορεί να είσαι αμέτωχος, αφού υπάρχει πραγματικότητα. Πώς να είσαι αμέτωχος? Πώς να είσαι αμέτωχος, ναι. Ναι. Όλο αυτό όμως με ξεκαρδιστικές στιγμές και με μια γλώσσα που λείπει πια, βρε παιδί μου, μία γλώσσα ζουμερή. Μία γλώσσα που ανακατεύει την καθαρεύουσα με την καθημερινή, με τη σλαγ, με τη φιλολογίζουσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και που εγώ το προσπαθώ να κάνω όταν γράφουμε επιθεώρηση, δηλαδή αυτό το πλούτο των λέξεων και των ειδών της γλώσσας που υπάρχουν. Από τα δημοτικά, από τα νησιώτικα μέχρι τα καλλιαρτά. Όλη αυτή η γκάμα, η οποία πολλές φορές, ας πούμε στον Καβάφη, είναι εκρηκτικό αυτό. Λέει κάποια στιγμή, όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα ενδεδειγμένος. Και σπαρταράει η φράση. Σπαρταράει η φράση. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Μα σπαρταράει. Όταν... γιατί θα μπορούσε να λέει όθεν φρονώ ότι είμαι τα μάλα ενδεδειγμένος ή ότι είμαι ο πλέον ενδεδειγμένος ή ότι είμαι στο αγεμάτα ενδεδειγμένος και μιλάει... λοιπόν, αυτή η γλώσσα στην λαϊκή της έκδοση υπάρχει σε αυτούς τους κωμωδιογράφους. Δηλαδή ο Τσιφόρος και ο Σαγελάριος την ξέραν αυτή. Και αν δεις δηλαδή τα... Ο Τσιφόρος περισσότερο, όχι στα θεατρικά του, περισσότερο στη Φραγκοκρατία, στα παιδιά της Πιάτσας και ο Σαγελάριος σε όλα του τα έργα. Σε όλα του τα έργα.
δηλαδή πώς ανακατεύει τις γλώσσες, τα είδη των γλωσσών, τα συναισθήματα, τους ανθρώπους, τους τύπους. Τις τάξεις. Τις τάξεις. Όλα, όλα, ναι. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Εγώ πλέον σε πελάγη ευτυχίας τώρα να σου πω. Μα θα δούμε ένα έργο βέβαια, το οποίο είναι καθαρά ελληνικό και παλιό και δεν το έχουμε ξαναδεί. Αυτό και από μόνο του είναι τρομακτικό. Είναι και ωραίο, εμένα μου αρέσει και το μικρό Παλάς πάρα πολύ. Ναι, και για τέτοια κωμωδία να είσαι δίπλα στο κοινό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια τριλογία τότε που είχε γράψει, κατά τη γνώμη μου, ο Σακελάριος, άλλου τύπου. Πολιτικής πλοκής και πολιτικού θέματος που είναι αυτό, δηλαδή ο Κυρπαντελής, η δεξιά, η αριστερά και ο Κυρπαντελής, που είναι οι Γερμανοί ξανάρχονται, που ναι, έχει όλοι αυτοί πάλι μετά. Και το ανώμαλη προσγείωση, το έλεγε τότε, το είχε ανεβάσει ο Κουν, ναι. Και το οποίο μετά έγινε, υπάρχει και φιλότυπο που το έπαιξε ο Κωνσταντάρας και μετά έγινε ταινία. Ναι. Αυτό όλο είναι τριλογία. Είναι τρία πράγματα που ασχολήθηκε με την πολιτική ο Σακελάριος. Ναι. Ο ένας είναι ένας υπουργός ο οποίος καταλαβαίνει ότι όλο είναι σάπιο και σκόνεται και φεύγει. Στη Γερμανία ξανάρχονται είναι πάλι τους αριστερούς και τους άνθρωποι. Και αυτό εδώ είναι η δεξιά, αριστερά και Παντελής. Καλό θα ήταν να τα παίζαμε αυτά. Ξέρεις, σε τρία θέατρα. Α, ναι, δίκιο έχεις. Ωραία ιδέα. Σε τρία θέατρα. Και θα ήταν καλό να τα πάει ένα mainstream, μια ομάδα και ένα εθνικό θέατρο. Δηλαδή, να ερχόταν από παντού όλο αυτό. Μακάρι, ωραία ιδέα είναι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι 23 Οκτώβρη η πρεμιέρα στο Μικρό Παλάς. Δική σου σκηνοθεσία. Ναι, και διασκευή. Και παίζεις κιόλας. Ναι. Θες να πω τα ονόματα και να σε βγάλω. Ναι. Ωραία, λοιπόν είναι Σταμάτης Φασουλής, Ελένη Καστάνη, Γιώργος Δεπάτσας. Δεπάστας. Δέσποινα Πολυκαντρίτου. Γιώργος Βουρδάμης, το παλεύω. Βουρδάμης. Καμιτσάκης. Ναι, ναι, σωστά. Γιώργος Κοροπίλης, έλα βοήθα. Και Μαρία Καραβά. Σκηνικά κοστούμια Πάρης Μέξης, βοηθός σκηνοθέτη Εμιλία Καρατζούλη. Να σας πω και κάτι άλλο που και τελειώνουμε, μη σας καθυστερώ. Πολύ δήμος καθυστερώ, χαρά μας είναι κάτσι. Όχι, έλεγα για το θείασο που λέγατε και τέτοια. Εγώ τρελαίνομαι να υπάρχουν όλες οι ηλικίες. Ναι. Μέχρι που μου ήρθε η Σφαλιάρα προχθές και θέλω να είναι και τις ηλικίες δικιά μου και της Ελένης και του Δεπάστα και των παιδιών που βγήκαν 35 δηλαδή αυτά. Και πήραμε και μια πολύ νέα, ας πούμε, τη Μαρία την Καραβά, που τη λέω, εσύ πότε, στον ένα πότε τέλειωσε σχολή, πριν 10 χρόνια, 15, ο άλλος πριν 20, άλλος πριν 5, αυτό λέω, εσύ πότε, και μου λέει τώρα τον Ιούλιο. Πολύ μικρή πήρατε. Λέω παρά είναι. Μα είναι κάποιοι, μου θυμίζει αυτό που λέμε ότι κάποιοι που γεννήθηκαν το 2000, μα είναι πράγματα, που είναι 25 χρόνια σήμερα, είναι πράγματα. Και δεν ζήσαν ούτε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και για μας είναι. Ναι, οι Ολυμπιακοί τώρα, χθες. Δεν είναι χθες. Και αυτοί είναι 25 χρόνια παιδιά. Ναι. Πολύ το λέει αυτό. Λέει, πόσο χρόνο είσαι παιδάκι μου, λέει 25. Υπάρχει αυτή η ηλικία. Ότι κυκλοφορεί αυτό, να μην ξέρουν τους Ολυμπιακούς, τι λέει. Δεν τους ζήσανε. Είναι για αυτούς μια σκηνή στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Και εμείς. Και κάθε μέρα που σας βλέπω. Α, μας βλέπεις. Είναι η ώρα που σας βλέπω, που τρώω κάτι ελαφρύ πολύ. Δεν κοιμάσαι. Τι ελαφρύ πολύ τρως δηλαδή. Τίποτα, κάνα φρούτο. Σήμερα. Α, τέτοια ώρα. Έφαγα σταφύλι με γραβιέρα νάξου. Α, ωραία. Ναι. Μου αρέσει. Τρελαίνομαι. Κι εγώ. Τέτοια μου αρέσει. Και δεν κοιμάσαι εκείνη την ώρα, όχι. Κοιμάμαι μόλις τελειώσετε εσείς. Κατά τις 5-5.30. Έχει τελειώνει. Να ξέρεις, δεν πειράζει. Δεν βλέπεις τη μαγειρική. Όχι, τη μαγειρική τη χάνω γιατί γλαρώνω. Εκεί έχω γλαρώσει. Εκεί έχω γλαρώσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταμάτη, καλή επιτυχία. Σας περιμένω. Θέλω να έρθει το παιδί. Εννοείται.